είναι κοινή διαπίστωσης ότι το φυσικό περιβάλλον κινδυνεύει στην εποχή μας όσον ποτέ άλλοτε κατά το παρελθόν. Η οικολογική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο όχι μόνο επηρεάζει τον άνθρωπο και τα λοιπά έμβια όντα, αλλά απειλεί και αυτό τούτο το μέλλον της ζωής στον πλανήτη μας. Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι το δυνατόν να αδιαφορήσει και να αδρανήσει. Βεβαίως, το ενδιαφέρον της Εκκλησίας μας δια την προστασία του περιβάλλοντος δεν εγεννήθη απλώς ως αντίδραση εις την σύγχρονη οικολογική κρίση, δεν είναι το περιστασιακό. Το οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η αφορμή και όχι η αιτία των οικολογικών δράσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο πολιτισμός της οποίας είναι οίκοθεν οικοφιλικός. Εις την Ορθοδοξία η εκκλησιαστική ζωή είναι βιωμένη οικολογία. Εις την πρόσφατον εγκύκλειόν μας επί τη εορτή της Συνδίκτου ετονίσαμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας, σύνολος η λατρευτική ζωή, ο ασκητισμός και ο κοινοτισμός, η καθημερινότητα των πιστών, εκφράζουν και παράγουν βαθύτατον σεβασμόν προς την κτήση. Η καταστροφή της δημιουργίας είναι προσβολή του Δημιουργού. Είμαθα υπερήφανοι δια το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε η πρώτη εκκλησία η οποία ανέδειξε το αρχαίγωνον οικοφιλικό μήνυμα του χριστιανισμού. Εξ επόψεως θεολογικής, ρίζε του οικολογικού προβλήματος είναι πνευματικέ και ηθικέ. Της βλαπτικής δια το περιβάλλον συμπεριφοράς προηγείται η κακή αλλίωση της ελευθερίας μας, η αλωτρίωση του ανθρώπου από τον Θεό. Η σαπρότης του δέντρου είναι η αιτία της σαπράς καρποφορίας κατά το βιβλικό «Ου δύναται δέντρων σαπρών καρπούς καλούς ποιήν». Είναι βέβαιον ότι ο θεολογικός προβληματισμός δια τας πνευματικάς και ανθρωπολογικάς ρίζας της οικολογικής κρίσεως ενίσχυσε την ευρυτέραν ευαισθητοποίηση και των διάλογων δια τα ανθρωπογενή αίτια της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Εξ αρχής η μετέρα Μετριώτης υπεγράμμιζε την συνάφεια περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Είναι αδιανόητον να καταστρέφουμε τον οίκον του ανθρώπου και να ισχυριζόμεθα από την άλλη πλευρά ότι ενδιαφερόμεθα δια τον άνθρωπο. Διημάς προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και έμπρακτος σεβασμός του συνανθρώπου είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, στάσεις αλληλένδετη και αδιαίρετη. Εν διενία ταύτη, η πορεία προς το οικολογικό και το κοινωνικό μέλλον της ανθρωπότητος οφείλει να είναι συγχρόνως οικολογική και κοινωνική. Η οικολογική κρίση αποκαλύπτει ότι ο κόσμος μας αποτελεί ενότητα, ότι τα προβλήματά μας είναι κοινά. Δια την αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτείται πολύπλευρος κινητοποίησης, σύγκλησης, συμπόρευσης, σύμπραξης. Δια των λόγων αυτών όλε προσπάθειε δια την ειρήνη και την συνεργασία των θρησκειών και δια κοινάς δράσεις αποτελούν σημαντική συμβολή εις την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο εφησυχασμός ενώπιον της οικολογικής καταστροφής και η αδιαφορία δια των πάσχοντα συνάνθρωπων είναι ασέβεια προς τον Θεό και τα σεντολάς του. Όπου υπάρχει σεβασμόρθρος στην δημιουργία, αγάπη και αλληλεγγύη, εκεί είναι παρόν ο Θεός. Εν το πνεύματι τούτο, επευλογούμεν πάσαν πρωτοβουλίαν, η οποία συμβάλλει εις την συνειδητοποίηση
της σοβαρότητος της παρούσης οικολογικής απειλής και των συναφών κοινωνικών προβλημάτων, ως και της ανάγκης ριζικής αλλαγής νοοτροπίας και αξιολογικού προσανατολισμού εις των σύγχρονων άνθρωπων. Ουδέν όραμα δια την πορεία της ανθρωπότητος εν τη ιστορία έχει αξία εάν δεν περιλαμβάνει και την προσδοκία ενός οικολογικός ακεραίου φυσικού περιβάλλοντος. Πάντα τα αναφερθέντα εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την στοργήν αυτού δια των άνθρωπων και την μέριμναν δια την απειλουμένην και στενάζουσαν σήμερον δημιουργία. Η Κωνσταντινουπολίτης Εκκλησία θα συνεχίσει να προδοστατεί εις την οικολογική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύουσα εμπράκτος το οικολογικών δυναμικών του ευχαριστιακού και ασκητικού ήθους της Ορθοδοξίας.